Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση. Σήμερα Παρασκευή, ήρθε το τέλος της εβδομάδας. Παρασκευή, όπως είπαμε, 18 Οκτωβρίου. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου, που όπως βλέπετε επέστρεψε. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα λοιπόν. Και καλώς όρισες. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκαμε κι εμείς. Λοιπόν, όπως είπαμε, Παρασκευή σήμερα, τελείωσε η εβδομάδα. Όσοι δουλεύετε από Δευτέρα έως Παρασκευή, από σήμερα θα ξεκουραστείτε. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Ο ήλιος το πρωί ήταν πάρα πολύ έντονος. Δηλαδή, δεν ξέρω, όσοι από εσάς οδηγείτε, νομίζω ότι δυσκολευτήκατε αρκετά. Εμένα προσωπικά, που την ώρα που ερχόμουν με το αυτοκίνητο, πραγματικά δεν μπορούσα να δω. Δηλαδή, και με το ηλιοσκίαστρο και με τα γυαλιά, και πάλι ήταν πολύ έντονος. Δηλαδή, βγήκε κατά την εμφάνισή του μετά από μέρες. Βγήκε πολύ δυναμικός ο ήλιος. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να δούμε τα σαν σήμερα, τις επετείους, ποιος έχει γεννηθεί, ποιος έχει πεθάνει, να μας πει λίγο η Νικολέτα. Τους τρόπους επικοινωνίας μας έλειψαν τόσες μέρες, τρόποι επικοινωνίας. Δηλαδή, τόσο που δεν τους λέγαμε κιόλας. Λες, δεν τους λέγατε. Τους λέγαμε. Βέβαια, και να σου πω επίσης ότι εκτός από ότι τους λέγαμε, λέγαμε και κάθε μέρα ότι όπως βλέπετε, δεν σας αναφέρουμε το Twitter. Γιατί ακόμα δεν το έχουμε φτιάξει. Δεν το έχουμε φτιάξει. Δυστυχώς ήμουν άρρωστη και δεν μπορούσα να ασχοληθώ με αυτό. Αλλά πρέπει. Μέσα στη βδομάδα σίγουρα θα είναι μέσα Σαββατοκύριακο. Να δεσμεύεσαι ενώπιον του κόσμου. Έτσι λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500 να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση 1@gmail.com καθώς και στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Εμείς είμαστε εδώ να ακούσουμε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας πείτε και φυσικά όπως έχουμε εγγυηθεί και οι δυο μας, νομίζω, Έλληνα, θα απαντάμε προσωπικά σε όλους εσάς. Βεβαίως και θα απαντάμε σε όλους όσους εσάς μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε, σας απαντάμε. Με όσους είμαστε και φίλοι στο Facebook, μέσα από την ομάδα μας έχουμε μία σχέση, δηλαδή. Μιλάμε, συζητάμε, γενικώς γελάμε. Και ακούμε και διάφορα παράπονα, όχι για μας, αλλά γενικότερα για την κοινωνική ζωή. Έχουμε κάποια παράπονα για εμάς. Εντάξει, είναι λογικό ότι. Μιλάω για τα σοβαρά θέματα, έτσι. Ναι, εννοώ ότι είναι λογικό ότι σε κάποιους πολύ πιθανόν να μην αρέσουμε. Αλλά υπάρχει και η πιθανότητα όσο περνάει ο καιρός να σας αρέσουμε, να μας συνηθίσετε. Καλή καρδιά, λοιπόν. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Δεν υπάρχει κάποια παγκόσμια ημέρα ή διεθνής ημέρα για κάτι. Παρ' όλα αυτά, όμως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λουκά και στη Λουκία που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Υπάρχουν δύο γιορτές του Λουκά. Είναι του Αγίου Λουκά που είναι σήμερα και είναι και του Οσίου Λουκά που είναι κάπου στα μέσα του Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα περάσουμε να διαβάσουμε τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1776, θαμώνας ενός μπαρ της Νέας Υόρκης παραγγέλει το πρώτο κοκτέιλ, το οποίο ονομαζόταν η ουρά του κόκορα, που είναι διακοσμημένο με ουρά πτηνού. Αργότερα, το 1842, ο Αμερικανός εφευρέτης Σάμιουελ Μόρς, ο πατέρας του κώδικα Μόρς, θέτει σε λειτουργία τον πρώτο τηλέγραφο. Το 1851 εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ, το Moby Dick, με τίτλο «Η Φάλαινα». Έχει γυριστεί και σε ταινία που παίζει αυτός ο τρομερός Ινδιάνος, που δεν θυμάμαι ποιο ήταν το όνομά του, πάντως είναι καταπληκτική ταινία και νομίζω ότι είναι και σε δύο μέρη ταινία, νομίζω ότι δεν είναι ένα. Λοιπόν, θα με διορθώσουν εδώ κάποιοι να το έχουν δει, φαντάζομαι. Το 1922 ιδρύεται το BBC, η Βρετανική Δημόσια Ραδιοτηλεόραση που μέχρι και σήμερα εκπέμπει και είναι η πρώτη μέχρι και σήμερα Βρετανική τηλεόραση. Το 1944 φτάνει στην Αθήνα η εξόριστη μέχρι τότε κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου μετά την αποχώρηση των Γερμανών στις 12 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα στις 18 Οκτωβρίου, όπως είπαμε. Να δούμε και ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, ποιες σημαντικές προσωπικότητες είναι αυτές που έχουν γεννηθεί. Το 1777 ο Χάινριχ φον Κλάιστ, Γερμανός δραματουργός και ποιητής της Ρωμαντικής Σχολής. Το 1918 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός. Από το 1990 στο 1993 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Συνήθως σε αυτούς τους μεγάλους υπουργούς ηλικίας, δίπλα, γράφησε μια παρένθεση και την ημερομηνία θανάτου. Στο συγκεκριμένο, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει ακόμα. Εντάξει, καλά να είναι ο άνθρωπος εκεί που είναι, χρόνια του πολλά. Και το 1920 επίσης γεννήθηκε μια πολύ σημαντική Ελληνίδα, η οποία μέχρι και την τελευταία μέρα που άφησε την τελευταία της πνοή, προσπαθούσε
για την Ελλάδα με όλη της την ψυχή και μιλάμε για τη Μελίνα Μερκούρη που ήταν και ηθοποιός και πολιτικός και ήταν και πολύ γνωστή για τη δράση της όσον αφορά την επιστροφή των Ελγίνων Μαρμάρων στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτές ήταν οι σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Πάμε στους θανάτους. 1871 άφησε την τελευταία του πνοή ο Charles Babbage. Ήταν ένας Βρετανός μαθηματικός και μηχανικός, ο οποίος ανακάλυψε μία από τις πρώιμες αυτόματες αριθμομηχανές και σήμερα θεωρείται ο πρόδρομος των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το 1889 άφησε την τελευταία του πνοή επίσης ο Αντώνιο Μέουτσι, ήταν ένας Ιταλός εφευρέτης. Από πολλούς θεωρείται ότι αυτός ανακάλυψε το τηλέφωνο, η οποία βέβαια εφεύρεση όπως είναι γνωστό έχει αποδοθεί στον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ. Το 1931 γεννήθηκε άλλος ένας πάρα πολύ σημαντικός εφευρέτης, τον οποίο πραγματικά του χρωστάμε πολλά, μιας και μιλάμε μάλλον για τον Τόμας Έντισον, τον Αμερικανό αυτόν επιχειρηματία που με 1093 πατέντες κατέληξε, μάλλον 1093 πατέντες στο ενεργητικό του, κατέληξε και έφτιαξε, ανακάλυψε τον ηλεκτρονικό λαμπτήρα. Επίσης το γραμμόφωνο, αλλά και τον τηλέγραφο. Λοιπόν, διαβάσαμε και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την 18η ημέρα του Οκτωβρίου. Όπως είπαμε, Παρασκευή, και ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε, βλέπουμε αρχικά μία πολύ ωραία γελιογραφία εδώ. Λέει, πού το πάει ο Αβραμόπουλος, τορπίλη για τον Βενιζέλο και φλερτ με τον Τσίπρα. Μισθολόγιο, ενιαίο, μόνο στα χαρτιά. Άρχισαν οι συνομιλίες, κλειδώνει ο μαυροκόκκινος συνασφυγισμός στη Γερμανία. Ενώ στην κατηγορία επιστήμη μπορείτε να διαβάσετε αρθρίτιδες και ημικρανίες, είναι η καλύτερη μετεωρολόγη. Και πάμε στην εφημερίδα Το Έθνος, όπου διαβάζουμε «Γόρδιος δεσμός, ξανά το δημόσιο». Όλοι οι φόροι του 2014 για τα ακίνητα. Τι προτείνει η κυβέρνηση, τι ζητούν οι δανειστές. Έρευνες για πάλι, ίχνη λαθρεμπορίου όπλων στο μουσείο. Ευρωεκλογές, το Τσίπρα, το χρήσμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Γερμανία, το πρώτο βήμα για μεγάλο συνασπισμό. Στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν με το νέο φόρο ακινήτων. Το νέο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει μειωμένους συντελεστές για ακίνητα ζώνης έως 1.750 ευρώ και αυξημένες για τις πολύ ακριβές περιοχές. Τι θα ισχύει για τα οικόπεδα, τα αγριοτεμάχια και τα αυθαίρετα. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών, βόμβες βυθού. Τα υποβρύχια που γέρνουν προκαλούν ισχυρούς κλειδονισμούς στην κυβέρνηση. Δημήτρης Αβραμόπουλος, αν δεν είχαν λειτουργήσει κάποιοι κάποτε υποβρυχίως, δεν θα είχε προκύψει πρόβλημα. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο ρόλος των υπουργών είναι να λύσουν προβλήματα και όχι να κάνουν καλό στην αντιπολίτευση. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Πολιτική διαπραγμάτευση από Σαμαρά σε επίπεδο κορυφής με τους εταίρους για μέτρα, χρηματοδοτικό κενό και χρέος. Κίνημα βουλευτών κατά μέτρων. Ένα ακόμη βήμα προς τον μεγάλο συνασπισμό στη Γερμανία. Θερμό επεισόδιο Βενιζέλου με Αβραμόπουλο για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Τα πολλά SMS μας στερούν τον καλό ύπνο τη νύχτα. Προκαλούν ακόμα και αϊπνία. Έκκληση φοιτητών. Ανοίξτε τις σχολές. Κινδυνεύουν να χάσουν το εξάμηνο σε όσα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Ξενοδοχεία και Κρήτη, σε Κρήτη και Ρόδο από την TUI Travel. Και στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ξανά υποχρεωτικό το αγροτικό στους γιατρούς. Κυβέρνηση του Βουνού με απειλή εκλογών σήκωσε το μνημονιακό αντάρτικο στην Τρόικα. Και του Λόγκου από δύο χωριά Βενιζέλος Αβραμόπουλος. Ο τεμαχισμός του Καβάφη. Μισθοί δύο ταχυτήτων αποκαλύπτονται στο δημόσιο. Επίδομα ανεργίας πάλι στους εποχικούς. Συνιδιοκτήτη στο κράτος σε σπίτια φιλετών. Ευρωδικαστήριο. Παράνομη υπόληση στην Ελληνικός Χρυσός. Στην εφημερίδα Η Δημοκρατία. Σοκ στη Βουλή. Εκτός νόμου ο Βενιζέλος. Νέο επεισόδιο μεταξύ κορυφαίων της συγκυβέρνησης. Ενώ στην εφημερίδα Ημερησία. Ύποπτα παιχνίδια. Παράλογες κρίνει η Αθήνα τις αξιώσεις των δανειστών. Βουλευτές και υπουργοί διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να εγκριθούν από τη Βουλή άλλα επώδυνα μέτρα. Τραπεζίτες, τορπίλη στην οικονομία, η στάση της Τρόικας. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Πάμε, ταξικά σωματεία διεκδικούν προστασία των ανέργων. Η ουσιαστική προστασία όσων δεν έχουν δουλειά είναι βασικό αίτημα του ΠΑΜΕ για την απεργία στις 6 Νοέμβρη.
σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα η απεργία της 6ης Νοεμβρίου. Αλέκαμε Παρήγα στη Βουλή. Πάνω απ' όλα πρέπει ο λαός να βάλει στο περιθώριο τη Χρυσή Αυγή. Μέτωπο αγώνα σπουδαστών. Μειωμένο εισιτήριο για όλους τους πρωτοετής. Και στερνός χαιρετισμός στον Γιώργο Χουρμουσιάδη. Στην εφημερίδα Η Αυγή, δύο μεγάλα σκάνδαλα με ουρά. Πρώτον, υποβρύχια προς εξεταστική για τον Σκαραμαγκά. Δεύτερον, σκουριές, ευρωκαταδίκη για τη Χρυσή Σύμβαση. Οπλοστάσιο πάλι, πρώτο θέμα στις έρευνες για Χρυσή Αυγή. 30 εκατομμύρια η σύγχρονη δούλη στον κόσμο. Ευρωυποψήφιος στη Μαδρίτη για το χρήσμα. Στην εφημερίδα Είναι Αυτομπορική. Πολιτική διαπραγμάτευση θα επιδιώξει η κυβέρνηση. Παραμένει στον αέρα η τύχη των ΕΑΣ. Η σκληρή γραμμή των ελεγκτών αφήνει σε κρεμότητα το θέμα των αμυντικών βιομηχανιών. Ενώ στην εφημερίδα Η Εσπρέσο, Νίνο πλάι του επισκέπτεται κάθε μέρα στο νοσοκομείο Σωτηρία, τον λάμπει και του δίνει κουράγιο. Θρίλερ με κοριτσάκι εχμάλωτο τον Ρωμά. Ξανθώ με γαλανά μάτια 4 ετών. Το τεστ DNA έδειξε ότι δεν είμαι τσιγκανάκι. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και νομίζω, Νικολέτα, ότι ήρθε η ώρα να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών. Και ξεκινάμε με την ώρα των σπορ. Κλάψα μέσα από βόθρο. Χιδέα και βουτυγμένη στη λάσπη κατά τον τρόπο που έχει καθιερώσει το σύστημά τους. Επίθεση στην ώρα. Πρώτο θέμα τους, μόνιμα πλέον η ΑΕΚ. Το ακούσαμε κι αυτό. Παράσημο και τίτλος τιμής για την ώρα η χθεσινή επίθεση. Δεν είχαμε ποτέ ανάγκη υποβολέων σε αντίθεση με αυτό το πυθύνιο και υπάκου όργανο του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιά. Και στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, ο βασιλιάς της Ευρώπης, ο Πρίντεζης. Αρχίζει απόψε σεμνά και ταπεινά την εξόρμησή του για μια ευρωπαϊκή πορεία όσο γίνεται καλύτερη, αλλά και με κρυφό πάντοτε πόθο. Γιατί όχι. Χάνει πλατανιά ο Χολέμπας. Είμαι έτοιμος. Πήρα από Σαβιόλα στην Πορτογαλία. Με το αριστερό ο Πάουτ και στην Ευρωλίγκα. Δραματική ήταν στην παράταση από την Λιέ του Βοσρίτας 84-83. Ευρωπαϊκό μετάλλιο βγαλημένο από το καφενείο. Η Μάλαγα και ο μικρός Σαμπονής. Στην εφημερίδα Sport Day, σαν τον Τζιμπρί, ο τρελός του χωριού αποκαλύπτει ότι η επιστροφή του Μπέρκ στην εθνική Σουηδίας είναι πιο κοντά από ποτέ. Ενώ στην εφημερίδα Goal News, θηρίο σε λίθαργο. Διαβάζουμε και στην εφημερίδα πρωταθλητής σε όλα. Μάλλον όχι, θα διαβάσουμε πρώτα την εφημερίδα πρωταθλητής. Πρωταθλητής, σωστότατα. Λοιπόν, πρωταθλητής σε όλα. Σαβιόλα Μασάντο, δεν μασάμε, ερχόμαστε να νικήσουμε. Στην αδύναμη πλευρά, ο Σλοβάκος. Τρέμουν τον Turbo Vice. Τελειώνει ο Ζέσους αν δεν νικήσει. Σκούπισαν και στη Λιθουανία. Άλλος δάκτυλος εκεί. Χαβιέ, νίκη μόνο, νίκη και εκεί μέσα. Πάουλο, στην ρεκόρτ θα γράψουμε ελληνική τραγωδία στον Ταλούζ. Αγωνία για τον Χώσε. Στην εφημερίδα Live Sport, Νικολέτα. Στην εφημερίδα Live Sport, κίνδυνος, δρόμος, χωρίς επιστροφή πλέον οι πρόσφυγες για Τότσε και Λέτο. Ακολουθούν και άλλοι. Ενώ στην εφημερίδα Η Πράσινη, πάντα γελάει τελευταίος. Αν είσαι Παναθηναϊκός, ξέρεις. Στην εφημερίδα Γαύρος η Προκήρυξη, με φόντο την κούπα. Ξεκινάμε για το όνειρο. Η έκπληξη και η ρεβάνς. Τα δύο πράγματα που συνδέουν Ρομπέρτο και Μπενφίκα. Και το ζευγάρι κλειδί, Βάις και Σικέιρα. Πού μπορεί να χτυπήσει, αλλά και τι πρέπει να φοβάται ο Ολυμπιακός. Ο Γολγοθάς του Κάμπελ. Από Κωνσταρίκα, Τζαμάικα, μετά Μαϊάμι, Λονδίνο και Αθήνα. Μαρινάκης Μίτσελ, σε πολύ καλό κλίμα. Στην εφημερίδα Η Γάτα, η οποία είναι και η τελευταία μας αθλητική εφημερίδα, είναι μεγάλο ταμείο την Τετάρτη με τα ειδικά στοιχήματα. 126,42 απόδοση με 3 μάτς. Πέρασαν το σκορ 2-1 της Φλαμέγκο με 7 και τα ημίχρονα τελικά. Χ 1 της Σουέλβα με 4,20 και Χ 1 του Λος Άντζελες με 4,30. Δυνατή τριάδα με άσους. 6 σούπερ αποδόσεις στο σύστημα, 2 σκορ του 2-1 με 7,5 και 7. Και 3 ημίχρονα τελικά με αποδόσεις από 4,20 έως 4,40. Κέρδη παντού, βγάλαμε 13 στο προπό. Αυτοί ήταν οι τίτλοι και των αθλητικών μας εφημερίδων. Φαίνεται πως τα περισσότερα πρωτοσέλιδα έχουν, μάλλον έχουμε διαβάσει τις τελευταίες μέρες για τα περισσότερα πρωτοσέλιδα, τα οποία είναι για το γήπεδο που έρχεται, το καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, την Αγία Σοφιά.
Επιτέλους θα έχει και η ΑΕΚ το δικό της γήπεδο να παίξει όπως πρέπει. Γιατί το λες αυτό, επιτέλους? Επιτέλους ήταν κρίμα τόσο καιρό οι φιλαθλοί να πηγαίνω, αφού πραγματικά οι συγκεκριμένοι φιλαθλοί της ΑΕΚ το θεωρούν ναό τους το γήπεδο και πόσο μάλλον το γήπεδο της Φιλαδέλφειας. Μπράβο, Έλληνα, μιλάς πάρα πολύ ωραία για την ΑΕΚ. Ναι, βέβαια, γιατί είναι, μπράβο, είναι κρίμα. Εμείς έχουμε, εμείς οι Ολυμπιακοί, ναι, ναι, το κατάλαβα. Έχουμε γήπεδάρα. Η Παναθηναϊκή θα αποκτήσει, προς το παρόν το έχετε ακόμα στη μακέτα. Μακέδα, λοιπόν. Λοιπόν, αυτά ήταν, όπως είπαμε, οι εφημερίδες. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα που έχει αυτή τη στιγμή η ζούγκλα.gr. Υποβρύχια, σαπάκια. Οι απίστευτοι διάλογοι Άκης Μπόκου για τις μίζες των εξοπλιστικών. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο είναι ολονύκτια έρευνα για τα όπλα. Κάνουν φίλο και φτερό το μουσείο πάλι. Νέο ένταλμα σύλληψης για τον επιχειρηματία. Ενώ το τρίτο πρωτοσέλιδο είναι η δικαίωση της Κούνεβα. Το δικαστήριο καταδίκωσε την εργοδότηρη εταιρεία για την επίθεση με βιτριόλι. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα της ζούγκλα.gr. Ζούγκλα.gr για οποιοδήποτε θέμα και η αυτή τη στιγμή ελληνική και διεθνή επικαιρότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με όλα τα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημά σας. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr. Η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. findforme.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Καλημέρα σας. Επιστρέψαμε και πάλι. Παρακολουθείτε ζωντανά την πρώτη ανάρτηση, η οποία σας κρατάει στην τροφιά από τις 9 έως και τις 11, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Σήμερα Παρασκευή, όπως είπαμε, 18 Οκτωβρίου, και ήρθε η ώρα να μπούμε λίγο να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας. Βέβαια, πριν από αυτό, θα μας πεις, Νικολέτα, άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας και θα πάμε να ξεκινήσουμε. Ο παραδοσιακός λοιπόν τρόπος επικοινωνίας, καλώντας μας το 211-55-50-500, στέλνοντας τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και στο Facebook, στο www.facebook.com, κάθετος πρώτη ανάρτηση. Μ' αρέσει που το λες με μια γλυκίτη και στο Facebook. Το Facebook, ξέρεις, είναι η δυναμία μου. Ωραία. Τα αγαπάω. Πόσους φίλους έχεις σε Facebook? Δεν έχω πάρα πολλούς, γιατί κάνω συνήθως ανθρώπους που γνωρίζω. Δηλαδή δεν κάνω ανθρώπους που δεν ξέρω. Δηλαδή αν υπάρχουν θαυμαστές και σου κάνουν τίματα, θα τους δεχτείς? Θα τους δεχτώ εδώ και τους τελευταίους μάλλον μήνα, 1,5 μήνα τους δέχομαι. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Όπως εσύ πόσους πει, έχεις? Δεν σε έχω ρωτήσει. Γύρω στους 590. Ναι, και εγώ τόσους πρέπει να από έχω. Από εκεί πρέπει να είμαι. Ωραία. Λοιπόν. Να τους χιλιάσουμε λοιπόν. Και οι δύο είμαστε στα 1000 μαζί. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ξεκινάμε πάντα την ημέρα μας με ένα ευχάριστο βίντεο. Το σημερινό είναι ένα βιντεάκι στο οποίο φαίνεται πως στον πλανήτη Γη όλες οι ζώουλες μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά μαζί τους. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δύο ζωάκια. Βέβαια, είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζωάκια. Συγγνώμη να πω κάτι. Όπως καταλαβαίνετε, η Έλενα έχει τρελή αδυναμία στα ζωάκια, αφού κάθε μέρα θα παίζουμε. Και, μάλλον με δύο φορές την εβδομάδα θα παίζουμε. Δύο... Το είδε το χθεσινό. Με το σκυλάκι. Ναι, το τζακράζι. Ναι, ήταν το πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αφού είναι πολύ όμορφο, δηλαδή. Αξία αγάπητα. Τι να βλέπουμε. Έτσι, έχεις δίκιο, Έλενα. Απλά λέω ότι το έχουν καταλάβει και οι τηλεθεατές ότι αγαπά ζώα. Βέβαια, αγαπάμε πολύ. Είμαστε φιλόζωοι γενικώς και έτσι πρέπει να είμαστε. Γιατί άμα δεν αγαπάμε τα ζώα, δεν αγαπάμε ούτε τους ίδιους τους ανθρώπους. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι. Φαντάσου αγάπη που δίνεις στα δύο σκυλάκια σου. Καλά, δεν έχεις ιδέα. Μάλλον το έχεις δει. Το έχω δει. Λοιπόν, αχ, Ήρα και ο Τάκης, ναι. Ναι, λοιπόν.
Πάμε να δούμε αυτό το πολύ όμορφο βίντεο. Είναι ένα βίντεο όπως ξεκίνησα από πριν με διακόψει εδώ η συνάδελφος. Για να πούμε ότι είναι ένα σκυλάκι πάρα πολύ όμορφο και γλυκούλι. Το οποίο αρχίζει και παίζει με ένα δελφίνι. Δηλαδή είναι σκυλάκι με ένα δελφινάκι. Αυτό είναι ουσιαστικά το θέμα του βίντεο. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. I'm heading down to the harbour in Middletown, which is also home to the island's only shop and art gallery. There's also a small primary school, a secondary school, with 15 students and 7 teachers, and a chapel. But it's the activity in the harbour itself which has captured my attention. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Absolutely amazing. This is Tori's resident dolphin, Doogie the dolphin they call him. Comes and plays with the hotel's Labrador, swimming around in the water. I've never seen anything like it. Lord, I'll be there, yes, and it's not just a one-off. This spectacle can be seen most days in the harbour. You've got a friend. Dolphins followed the boat out to sea now, so the dog's coming back in. Incredible swimmer. Go on, Ben. Good boy. Good boy. Come on, then. He's gone, your mate. Come on, then. Good boy. Good boy. What are you like? Here, come here. You're the only dog I've known who can swim with dolphins. Come on then. Apparently to experience real island life, you have to stay overnight at one of the beaches. Και πάλι, το είδατε το βίντεο με το πολύ όμορφο αυτό λαμπραντόρ, το οποίο έπαιζε με το δελφινάκι. Τα δελφίνια λέει έχουν το ίδιο IQ νομίζω με τους ανθρώπους. Τι όμορφα. Πολύ, πολύ έξυπνα και αγαπητά έτσι ζωάκια. Θαλάσσια ζωάκια. Θα ήθελα, πριν ξεκινήσουμε τα θέματα μας, θα ήθελα να πούμε καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί μας συχνά και χαιρόμαστε να τον ακούμε και να ακούμε τη γνώμη του για τα θέματα, αυτά που απασχολούν και εσάς, αλλά και εμάς, μάλλον όλη την Ελλάδα. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Χαϊκάλη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γιατί έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα? Γιατί σας ακούω πάλι στο βάθος, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον είναι πώς να το πω, είναι να συμβαίνει κάθε φορά, αλλά αφού βλέπετε ότι κάθε φορά το φτιάχνουμε. Σας ακούω στο βάθος. Μήπως, δεν ξέρω αν είναι θέμα σύνδεση στο στούντιο, να είναι το από σταθερό, να μιλήσουμε από σταθερό, γιατί ακούω πολύ στο βάθος και δεν μπορώ να καταλάβω και τι μου λέτε. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά, τώρα μας ακούτε. Τώρα εντάξει, επανήλθε. Πάντως, κύριε Χαϊκάλη, έχω να σας πω ότι επειδή βλέπετε ότι έχουμε 2-3 προβλήματα και δηλαδή στην αρχή ξεκινάμε και δεν μας ακούτε καλά, θα πρότεινα μια φορά να έρθετε από εδώ στο στούντιο μαζί μας, να το πούμε να είστε στην παρέα μας. Ναι, αλλά η απόσταση μέχρι να έρθω και μέχρι να φύγω και είναι, γιατί ήρθατε και λίγο μακριά, είναι και λίγο πρόβλημα και δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή τώρα το τηλέφωνο μας κάνει τη δουλειά, γιατί αν είμαι και εκεί είναι λίγο. Αλλά κάποια στιγμή, ελευθερία το χρόνο να το δούμε. Βεβαίως. Κύριε Χαϊκάλη, πώς βλέπετε τα πράγματα? Έχουμε να μιλήσουμε κοντά στις 2 εβδομάδες. Μέσα στις 2 εβδομάδες έχουν υπάρξει πράγματα τρομερά. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν, να μην γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι αυτό που φωνάζαμε και δικαιωνόμαστε δυστυχώς μετά από φωνές και κραυγές και ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Η ουσία είναι ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα πάμε σε νέα μέτρα αναγκαστικά. Βέβαια, η όποια κυβέρνηση ψηφίσει νέα μέτρα είναι καταδικασμένη πια, δεν τελειώνει πολιτικά, δεν υπάρχει άλλα περιθώρια. Από την άλλη, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, που σημαίνει είτε με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον θα αποδεχθούν αναγκαστικά δηλαδή εκ των πραγμάτων ότι απέτυχε το πρόγραμμα και η χώρα μπαίνει σε δίνη νέων καταστάσεων. Δεν μπορούμε να δούμε ένα μέλλον κάτω από την πίεση των δανειστών, ότι πρέπει αυτή η χώρα να είναι συνέχεια δανειοδοτούμενη, να είναι συνέχεια εξαρτημένη από μνημόνια, όπως τα ονομάζουν αυτά, μίνι μνημόνια, μάξι μνημόνια, μίντι μνημόνια και δεν ξέρω τι εγώ, πρέτα πορτέ μνημόνια. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά? Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα μνημόνια? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν το ψηφίσει καμία κυβέρνηση τα νέα μνημόνια,
Και πού είναι ότι σταματάμε τις κοιτάξτε, ακούστε, υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ απαντηθεί και δεν μπορεί να, ή το αποφεύγουν συνήθως όπως ο διάλογος στο λιβάνι. Υπάρχει με τη συνθήκη, την αναδιορισμένη συνθήκη της Ευρώπης στη Λισαβόνα που έγινε, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να φύγουμε από το ευρώ. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ευρώ και να θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, δεν μπορούμε να μας διώξουν. Είναι έτσι η συμφωνία που έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκεκριμένη σύμβαση της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ευρώ. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα, όλο το παιχνίδι που θέλει να καταλάβει, δεν είναι καταλάβει κανείς, είναι ότι η Ελλάδα τελικά έσωσε το ευρώ και όχι το ευρώ την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι δεν πέσανε αυτά τα 210 εκατομμύρια δισεκατομμύρια που πέσανε στην ελληνική αγορά, ότι πήγανε για να συντάξουν την οικονομία. Πηγαίνανε για να ξεχρεωθούν παιχνίδια των γερμανικών τραπεζών και άλλων τραπεζών. Η Γερμανία, να σας δώσω κάνω μια παρένθεση, κέρδισε από την κρίση στην Ελλάδα 144 δισεκατομμύρια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. 144 δισεκατομμύρια έχει κερδίσει η Γερμανία από το παιχνίδι που γίνεται με την Ελλάδα. Τα χρήματα αυτά πέσανε εκεί, η υπομορφή υποτίθεται ανασύνταξη οικονομίας, δεν πέσανε ποτέ στην αγορά. Ήταν για να παίξουν τα ομόλογα τα οποία είχαμε δανειστεί παλιά, υπομορφή δανεισμού, αλλά υπομορφή παίξηματος σε μια οικονομία η οποία έβλεπαν όλοι ότι είχε κάθοδο στο ΑΕΠ και άνοδο στο χρέος. Είναι σαν να παίζεις χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο όταν παίρνεις τα λεφτά σου τα χάνεις. Όταν δανείζανε μια χώρα με 10 και 14% επιτόκιο, όταν οι δικοί μας δεχόντουσαν να γίνονται αυτοί οι δανεισμοί, δεν ξέραν ότι όλο αυτό το παιχνίδι είναι εις βάρος της οικονομίας και κάποια στιγμή να το χρεώσουμε στις επόμενες γενιές. Και συν αυτό που πάει να κάνει τώρα ο κ. Τουρνάνας, τα 50 χρόνια, που ενώ όλοι φωνάζουν για κούρεμα χρέους, ο κ. Τουρνάνας φωνάζει ότι πρέπει να πάρουν σε 50 χρόνια εθνίκυνση. Για ποιο λόγο, γιατί. Δεν υπάρχει ούτε καμία τεταγμένη πολιτική δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι έχει αποβεί εις βάρος του ελληνικού λαού. Έχουμε φτωχοποιηθεί, έχουμε διαλυθεί σαν κοινωνία, έχουμε χιλιάδες αυτοκτονίες, έχει αποδομηθεί τελείως η εργατική ζωή της χώρας, στις εργατικές αξίες, δεν υπάρχει κανένα εργατικό δικαίωμα. Έχει καταληφθεί η δημοκρατία με λίγα λόγια με 28-29% η ανεργία στα ύψη. Και όλα με αυτά μιλάμε ότι η χώρα πάει για να σωθεί. Πώς θα σωθεί αυτή η χώρα, τι εννοούμε θα σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, εφού η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Πρέπει λοιπόν να μας συνταχθούμε, πρέπει να πούμε, ελάτε να συζητήσουμε, να βάλουμε κάτι στο τραπέζι, να μιλήσουμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, να κάνουμε λογιστικό έλεγχο, να δούμε τι έχουμε πληρώσει και τι οφείλουμε πραγματικά. Δεν θα βάλουμε τις μίσες και όλα αυτά τις κομπίνες που έχουν γίνει μέσα στην όλη ιστορία, να τα βάλουμε σε χρέος της χώρας και να δούμε πώς μπορεί αυτή η χώρα να αποφύγει αυτή την πολιτική των δανεισμών και να μπει σε ένα επίπεδο διαχείρισης το οποίο θα είναι αναπτυξιακό, αλλά αναπτυξιακό επί της ουσίας όμως. Δηλαδή σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και δεχόμαστε συνέχεια να είμαστε κάτω από πίεση και επαπειλήσει λίγο να μας ζητήσουν και τις 12 παρθένες για θυσία. Και πού να βρει 12 παρθένες στην Ελλάδα σήμερα. Αυτό είναι υπομορφή χιούμορ. Κύριε Χαϊκάλη, δεν νομίζετε ότι είναι αργά όμως να πούνε όχι σε νέα μέτρα από τη στιγμή δηλαδή που έχουμε μπει σε αυτόν τον δρόμο? Πώς μπορούμε να πούμε όχι στην Τρόικα ή στις απαιτήσεις που έχουν? Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ πέρα και να κάνουμε ανασύνταξη των πραγμάτων. Μέχρι εδώ και τέρμα. Και από εδώ και πέρα τελειώστε. Ή θα προχωρήσουμε και να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχουν δομές μέσα στη δημόσια διοίκηση και στα δημοσιονομικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τα οποία χρήζουν, αν θέλετε, διαρθρωτικών αλλαγών. Σε αυτό δεν είναι κανένας αντίθετος. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται η Τρόικα να έρθει να μας το πει. Ότι δηλαδή πρέπει να μην είμαστε πάντες σκύλια, λέστε. Ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ένα συγκεκριμένο τρόπο δημόσιας διοίκησης, να μην είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι όπου χρειάζονται, να υπάρξει ένα άλλο σύστημα υγείας. Ναι, όλα αυτά. Να μην γίνονται με υπερσυλλογογραφήσεις, να μην πάθουν πλεονασμός εξόδων κτλ. Αυτό ναι, το κάναμε και μόνοι μας. Εμείς όταν φωνάζαμε και λέγαμε ότι η οικονομία μόνη της μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, το αποδείξαμε στο διάστημα του Απριλίου του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 που πήραμε τη δόση, ότι η χώρα χωρίς να έχει πάρει μια δόση πλήρωνε κανονικά μισθούς και συντάξεις. Με μια οικονομία που τότε λειτουργούσε και σε κάποια άλλα χή πλαίσια. Που σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία παίρναμε δεν πηγαίνανε καθόλου στην οικονομία. Μας προεδεύανε. Όχι ότι δεν υπάρχουν ελλείμματα. Υπάρχουν ελλείμματα. Αλλά αυτά με διορθωτικές κινήσεις γίνεται. Επαναλαμβάνω πάλι την πρόταση για ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης προμηθειών του δημοσίου. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο δείχνει ότι αν είχε συμβεί αυτό το πράγμα θα είχαμε κυκλώσει το χρόνο 5 δισεκατομμύρια.
Ναι, υποτε... αλλά... Αυτές οι κινήσεις δεν γίνανε προς αυτόν τον τομέα. Ναι. Συνεχίσαμε να πληρώνουμε ομόλογα τα οποία και βάζουμε λεφτά, βάζουμε λεφτά σε μία τρύπα. Όλα αυτά τα κοψίματα που πηγαίνουν, όλα αυτά τις συντάξεις, μισθοί, περικοπές παντού, όλη αυτή η φτωχοποίηση πηγαίνει σε μία μαύρη τρύπα η οποία δεν βγάζει πουθενά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Ναι, αλλά... Υπάρχουν τρόποι βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές. Μέχρι και εσωτερικό νόμισμα δικό μας θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ανασυνταχθούμε εσωτερικά σε παραγωγή. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λογιστικό χρέος, να διεκδικήσουμε επιτέλους, γιατί δεν υπάρχει πολύ. Νομικά είναι καλυμμένο το ζήτημα με τις γερμανικές αποζημιώσεις, όσο και κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν. Πολιτικά δεν υπάρχει βούληση για να το κυνηγήσουμε. Άρα κύριε Χαϊκάλη, υπάρχει συμφέρον που δεν γίνονται όλα αυτά. Υπάρχει συμφέρον από ποιος, γιατί... Να σας πω κάτι. Όταν είσαι εξαρτώμενος, ναι, θα μπούμε σε χοντρές κουβέντες. Όταν οι ξένοι έχουν κατά λόγο να αλλάξουν την πολιτική τους συναγιστές, όχι. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την πολιτική της, όχι. Γιατί είναι δεσμευμένη. Γιατί δεν ξέρει κανείς από πίσω πού τους κρατάνε. Διότι κακά τα ψέματα, οι Siemens και κάθε Siemens και κάθε Mizens που το πάμε έτσι, τις Mizens που έδινε, δεν τις έδινε έτσι. Άρα λοιπόν κάποια στοιχεία έχει. Και το πολιτικό σκηνικό σήμερα έχει πολλές ενοχές. Κρύβει πολλές ενοχές. Αλλά λοιπόν εγώ μέχρι στιγμής θα βλέπω αυτή την πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη, παράλογη, όταν περιμένω την Τρόικα με μια ελληνική κυβέρνηση να μου πει αν θα μου πάρει πετρέλαιο και αν θα πεθάνουν σήμερα άνθρωποι και μου θέλει να μου πάρει ο κύριος Τουνάρας κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια, ποια είναι η διαφορά δηλαδή της Φλόρινας που είναι στην πρώτη ζώνη και στον Ευρωκόπη με τα ορεινά κομμάτια της Κρήτης που είναι στην τέταρτη ζώνη. Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό κανείς. Όχι. Δηλαδή θα μου επιβάλλει εμένα η τράπεζα, η εφορία και κάθε φορέας της κυβέρνησης να μου πει ποια θα είναι τα κριτήρια για να πάρω επιδότηση και να πεθάνω εγώ που κρυώνω ο Έλληνας πολίτης, γιατί έτσι έχει αποφασίσει η Τρόικα. Από πού και σπου. Από πού και σπου. Πού είναι η λογική αυτής της κυβέρνησης. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο τελικά για να πάμε στα ίδια. Η Τρόικα ή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται. Αλλά για να διαπραγματευτείς πρέπει να έχεις θέση. Ποια είναι η θέση. Όταν όλοι οι ξένοι φωνάζουν οι αγοραστές και το δημοτού πρέπει να γίνει κούρεμα του δημόσιου χρέους και ο κύριος Τουνάνας λέει όχι να πάμε σε επιμήκυνση. Είναι θέση αυτό. Θα πούμε καλό, θα φορτώσουμε ένα χρέος στις επόμενες γενιές που ήδη είναι καταδικασμένες. Από πού θα βγει, από ποια στοιχεία. Καταλαβαίνετε γιατί φωνάζουμε. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι τα πράγματα έχουν πει σε περίπλοκους δρόμους και ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε το κεφάλι. Και αν το σηκώσουμε το κεφάλι, υπάρχει τρόπος ο οποίος να βγει από τα διέξοδο. Έχουν πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η δική σας ή θα πούνε στην εύκολη λύση, πάμε να πάμε σε εκλογές, να στήσουμε ένα κολπάκι, να ξαναπάρουμε πάλι τις εκλογές με μια κυβέρνηση η οποία να την ελέγχουμε και να πούμε μετά φορτώστε τον ελληνικό λαό. Όλα τα βάρη. Θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο προώρων εκλογών, γιατί φαίνεται μέσα σε λίγες μέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Βέβαια, όταν σου λέω ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα, πώς θα προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση. Εκβιάζει. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα ο Σαμαράς, κατά τη γνώμη μου, ως ένα. Θα πάει στους ξένους και θα πει: θα θέλετε πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, γιατί τα ποσοστά δεν βγαίνουν. Ή η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία, ή θα μας πάρουν την Προεδρία, αν δεν έχουμε πολιτική αστάθεια, ή θα εκβιάσουμε ένα λαό ότι πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί είμαστε Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρησιμοποιήσουμε το τσαμπουκά, ό,τι κάνουμε στους ξένους, σαν στοιχείο για να ψηφίσει ο κόσμος με πάλι τους ίδιους, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σταθερή Προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Αυτοί οι εκβιασμοί όμως στην ελληνική κοινωνία δεν μπορούν να περάσουν. Τέρμα, μέχρι εδώ. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσει κανονικά ο Έλληνας ότι το σχέδιο το οποίο έχει η κυβέρνηση απέτυχε, ότι η πολιτική των μνημονίων απέτυχε. Δεν το λέμε με χαρά. Δεν το λέμε με καμία χαρά, ειλικρινά. Κανείς δεν θέλει τον τόπο του από όποιον και να κυβερνάτε να μπαίνει σε περιπέτειες και σε επικίνδυνες ατραπούς. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Είναι τριζήμιο. Η χώρα θα μπει σε άλλα μονοπάτια. Φοβάμαι μην έχουμε κοινωνικές εκρήξεις και εμφυλιακές καταστάσεις που θα είναι απρόβλεπτες. Αυτό τρέμω εγώ. Δεν με απασχολεί εμένα η οποιαδήποτε έχει πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ ή οποιοδήποτε από του άλλου κόμματος. Με ενδιαφέρει η κοινωνική συνοχή. Με ενδιαφέρει η αντιμετώπιση με ήρεμη κατάσταση και πολιτική απέναντι στα πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Κύριε Χαϊκάλη, δεν έχουν όμως και άδικο εκείνοι οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα ξεσηκωθούν. Ο απλός κόσμος, οι πολίτες μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, μετά από την πείνα που τραβάνε και. Το κόβω το ένα, κόβω το άλλο. Κάτι. Όταν φωνάζαμε εμείς χρόνια τώρα ότι πάνε να χτυπήσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα, όλες αυτές οι κινήσεις σήμερα δεν καταλαβαίνετε ότι οδηγούν προς αυτό το φαινόμενο.
Διότι φτάνει σήμερα οι τράπεζες και τι συζητάνε. Δεν θα σου παίρνουμε, λέει, το σπίτι, ξανά ακόμα και εναλλακτική λύση. Να σε αφήνουμε να μένεις, να το παίρνει η τράπεζα το σπίτι και να λειτουργείς μέσα εσύ υπό μορφή ενοικίου. Ό,τι δηλαδή έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλης της Ευρώπης. Το γνωστό leasing. Όπου η ιδιοκτησία ανήκει στο Δήμο ή στην τράπεζα και ο πολίτης πηγαίνει και αγοράζει ένα σπίτι για 99 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα μεταπόλησης. Αλλά μόλις τελειώσει τα 99 χρόνια το παίρνει το σπίτι και ούτε να το πουλήσει το πιθανότατο στο παιδί του τίποτα. Απλούστατα θα το μετά το 99 χρόνια το παίρνει πάλι το κράτος και τελειώνει η ιστορία. Εκεί θα πάμε. Γιατί εκεί θέλουν να ελέγχουν περιουσιακά την κατάσταση. Λέει, δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε και να είμαστε μια Ευρώπη όπου έχουμε άλλο καθεστώς και η Ελλάδα να έχει ιδιωτησιακό καθεστώς. Όμως αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν συμβαδίζει με την ψυχολογία του Έλληνα, ο οποίος λειτουργεί κάτω από το κεραμίδι του, γιατί το αισθάνεται ως ασφάλεια κατόπιν των διωγμών, βασανιστήριων, καταστάσεων, εμφυλίων πολέμων, διωγμών και που έχει περάσει το παρελθόν. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη του ιδιωτησιακού καθεστώτος στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Κύριε Χαϊκάρη. Η χώρα μας έχει μια ιδιότυπα καθεστώτα που έχει περάσει και ιδιότυπες τρόπους ζωής. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει περάσει. Κύριε Χαϊκάρη, να σας ρωτήσω. Από τη μία, ακούμε για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Απ' την άλλη, ακούμε ότι να δούμε αν θα παραγραφούν ή όχι τα δικήματα του Παπακοσταντίνου. Δεν είναι τρέλα. Δεν είναι τρέλα αυτό με τον Παπακοσταντίνου. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, από τη μία, ναι, όντως έγινε η άρση της ασυλίας των βουλευτών για τα δικήματα, αυτά που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε για ποιο το λόγο, αν είναι σωστό ή όχι. Αλλά από την άλλη, ακούμε ότι θα παραγραφούν τα δικήματα ή δεν θα παραγραφούν. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει άρση ασυλίας για όλους αυτούς οι οποίοι κάναν κάποια δικήματα, και ας είναι και βουλευτές. Θέλετε να σας πω κάτι. Η γνώμη δική μου είναι και το έχω πει και το έχω εκφράσει, και ότι όταν πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, η τιμωρία των πολιτικών, καταρχάς πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι και να καταργηθούν αυτές οι ασυλίες και αυτά τα παραμυθάκια πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, κανονικά και με τον νόμο, και να είμαστε όλοι απέναντι στον νόμο, και μάλιστα η κάθε υπουργή, και υπάρχει στο πρόγραμμα των εξαρτήτων Ελλήνων, ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα απολογείται στο τέλος του χρόνου εάν λειτουργήσε κανονικά και γιατί δεν λειτουργήσε ο προϋπολογισμός του κράτους. Δεν μπορεί ο καθένας να συντάξει ένα προϋπολογισμό και να πέφτει όσα δισεκατομμύρια θέλει απ' έξω. Έτσι. Πρέπει να τηρείται βάσει λογικής και βάσει προγράμματος ο προϋπολογισμός. Ένα το κράτος. Δεύτερον, η τιμωρία όταν ενέχεται σε πολιτικό αδίκημα θα πρέπει να είναι διπλάσια, διότι η βλάβη η οποία προκαλεί στο κοινωνικό σύνολο είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, ένας κλέφτης κλέβει ένα πορτοφόλι και αντιμετωπίζει τον ποινικό κώδικα, επειδή έχει κλέψει ένα πορτοφόλι με μία ποινή, ο πολιτικός αυτό το κλέψιμο το οποίο κάνει ουσιαστικά επιβαρύνει το δημόσιο συμφέρον στο πολλαπλάσιο. Άρα πολλαπλάσια πρέπει να τιμωρείται. Άμα δεν μπουν τέτοιοι κανόνες που να ασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζουν ουσιαστικά την ομαλή δίκαιη πορεία του τόπου, δεν πρόκειται να μιλήσουμε για δημοκρατία. Δημοκρατία πρέπει να είναι ίση όλοι εναντί όλων. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε στην Ελλάδα. Η πολιτική ξαφνικά του κ. Παπακοσταντίνου τώρα μετά. Ποτέ να μην παραγράφονται τα πολιτικά δικήματα. Μετά και από 50 χρόνια μπορεί κάποιος να εγείρει μια αξίωση κατά του κ. Παπακοσταντίνου και να έχει το δικαίωμα να αντικαστεί ο κ. Παπακοσταντίνου όσα χρόνια δεν έχουν περάσει. Όπως έγινε και με τον κ. Μητρόπουλο από την άλλη, γιατί όντως είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Για όλους. Δεν συζητάμε. Εάν αποδειχθούν κάποια πράγματα κτλ. Γιατί ο κ. Μητρόπουλος αυτή τη στιγμή έχει την ιστορία ότι είναι στο. Για προδιαφυγή μιλάτε. Ναι. Αυτό είναι ότι είναι ένα κομμάτι που θα πάει στα δικαστήρια, γιατί είναι, λέει, ο άνθρωπος το εξηγεί ότι είναι για θέματα αμοιβής στο εξωτερικό, η οποία δεν έχει υπολογιστεί. Μιλάμε όμως για το 1996 υπόθεση, κύριε Χαϊκάρη. Για να ξεκαταλύσω τα πράγματα. Σε όλους, ακόμα και σε μένα, για να μην το πάμε μακριά, ακόμα και σε μένα, στους πάντες, πρέπει να μην υπάρχει παραγραφή αντικειμάτων. Δεν νοείται πολιτικός να είστε πάνω από τον νόμο. Κύριε Χαϊκάρη, μια τελευταία ερώτηση. Είναι πιο ξεκάθαρο, δεν μπορώ να το κάνω. Κύριε Χαϊκάλη, μια τελευταία ερώτηση θα να σας κάνω. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Χαμένος, δήλωσε ότι θα αρχίσει τις διαγραφές για όσους υποστηρίζουν τη θεωρία των δύο άκρων. Ενδοκομματικά, στο δικό σας το κόμμα. Ναι, βέβαια. Εμείς κατά είμαστε βέβαια της θεωρίας των δύο άκρων, δεν συζητάω. Τώρα, το ποιοι υποστηρίζουν αυτές τις θέσεις είναι λίγο
επικίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συντάσσονται με αυτή τη θεωρία. Ναι, αλλά για να μιλάει ο κύριος Καμένος για κάτι τέτοιο, προφανώς έχει κάποια δείγματα. Ναι, εάν υπάρχουν στοιχεία και τα λοιπά, βεβαίως θα συμφωνήσω, γιατί κανείς δεν θέλει να υποστηρίζει αυτή τη θεωρία. Εγώ δεν υποστηρίζω καθόλου αυτή τη θεωρία και δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτή η θεωρία και καταδικάζω όσους την υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Για μένα, επειδή τα πράγματα είναι σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα, πρέπει να σταματήσουν όλοι να φωνάζουμε είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε την πλευρά της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουμε αυτή τη θεωρία των δύο άκρων. Δεν υπάρχει, να το βουλώσουμε και να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν και ψηφοφόροι οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη λογική, νομίζω ότι εντάξει, ναι, πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Και θα συμφωνήσω με αυτή την πλευρά. Αρκεί να αποδειχθούν όμως, έτσι. Ωραία. Γιατί αν δεν αποδειχθούν, εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Κύριε Χαϊκάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Χαϊκάλη Νικολέτα όσον αφορά. Είπε για αρκετά πράγματα. Αν είχαμε περισσότερο χρόνο, θα τον ρωτούσαμε και άλλες. Είχαμε δηλαδή 2-3 θέματα και ακόμα που θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή του. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Η ώρα έχει πάει 10:03 λεπτά. Ήρθε η ώρα να παρακολουθήσετε το πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας με την Άννα Μορφούλη. Πάμε μετά στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Μάλλον, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά, αφού έχουμε περάσει την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Είμαι η Νικολέτα Τσίφου και μαζί με την Έλληνα Θεοδόρου θα σχολιάζουμε καθημερινά την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και στο Facebook, που όπως λέει συνάδελφος, το λέω με πολύ μεγάλη χαρά, στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Και πάμε να περάσουμε σε έναν άλλο καλεσμένο που έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα, τον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Πρωτόπαπα, καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε κοντά μας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ο κόσμος αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή δεν έχει να βάλει πετρέλαιο και όμως έχει γίνει δωρεά για τα καύσιμα, για τα μηχανοκίνητα, τα άρματα στις παρελάσεις. Κοιτάξτε, με τις παρελάσεις εμείς διαφωνήσαμε, όπως ξέρετε. Εκτιμούμε ότι στην εποχή που ο κόσμος δεν έχει, όπως λέτε, να βάλει πετρέλαιο, και είναι σωστό αυτό, δεν προσφέρεται για σπατάλες από τις παρελάσεις που δεν μας προσφέρουν τίποτα. Και εν τέλει τα τάγκς είναι για να ξεφωλίζουν την εθνική άμυνα, δεν είναι για να τα βλέπει ο κόσμος, διότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είμαστε σε εποχή από τις οποίες υπήρχε μια περίπτωση πολέμου ή εμπαστός κάτι το οποίο να δημιουργούσε τις αναγκαιότητες. Επομένως, πραγματικά είναι κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά παράδοξο και εκτός λογικής το να φτιάξουμε τάξεις αεροπλάνα στις παρελάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, οι παρελάσεις δεν γίνονται για να τιμήσουμε αυτό το γεγονός. Ναι, να τιμήσουμε, να το κάνουμε την παρέλαση, να παρελάσουν και τα σχολεία, να παρελάσουν και τμήματα των ενόπλων δυνάμεων. Δεν εμπόδισε ή παλιοί αγωνιστές, δεν εμπόδισε κανείς να γίνει η παρέλαση. Είναι άλλο η παρέλαση και άλλο το να ξοδεύουμε για την παρέλαση. Έχει διαφορά. Κύριε Παπακοσταντίνου, ήθελα να πάω σε αυτό το θέμα. Κύριε Πρωτόπαπα, ήθελα να σας ρωτήσω. Από τη μία ακούμε ότι, μάλλον όχι ακούμε, έγινε η άρση της ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Και από την άλλη έχουμε το θέμα με τον κύριο Παπακοσταντίνου, ο οποίος θέλουμε να δούμε τώρα εάν θα γίνει ή όχι η παραγραφή των αδικημάτων του. Αυτό μας το πει ο Άριος Πάγος. Εμείς κάναμε το καθήκον μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει γίνει η Εξεταστική και Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Βουλή αποφάσισε. Υπέχει συσταθεί η ειδική επιτροπή, το δικαστήριο των ανωτάτων δικαστικών που προβλέπει ο νόμος. Αλλά το δικαστήριο ρωτάει τον Άριο Πάγο αν έχει παραγραφεί, το ειδικό συμβούλιο ρωτάει τον Άριο Πάγο αν έχει παραγραφεί ή όχι το αδίκημα. Δικαιωμάτιο είναι. Δεν μπορεί κανείς να πει στο δικαστικό συμβούλιο τι θα κάνει, ούτε στον Άριο Πάγο πώς θα γνωματεύσει. Ξαναλέω, οι πολιτικοί έκαναν το καθήκον τους, από εκεί πέρα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης η υπόθεση. Ναι, αλλά παρόλα αυτά, συγγνώμη Νικολέτα, για την άρση της ασυλίας των βουλευτών ψηφίσατε εσείς οι βουλευτές.
Αλλά να τώρα μου πω ότι η άρση της ασυλίας, πρέπει να ξέρετε ότι είναι διαφορετική η άρση της ασυλίας που γίνεται πολύ εύκολα και διαφορετική κινητοποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών με βάση το Σύνταγμα, η οποία έχει πολλές και πολυπίκυλες και δεδαλώδεις διαδικασίες. Πολλές από αυτές παρακάμφθηκαν μέσα από την προσπάθεια που έγινε στην Εξεταστική και στην Προκαταδική Επιτροπή. Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει ήδη συσταθεί. Το Δικαστικό Συμβούλιο όμως, πώς το πειράζουμε, εμείς έκανε σκόπο με ρωτήσει τα άλλα από την υπεραγραφή. Αυτό είναι δική του απόφαση, δεν είναι δική μας απόφαση. Θα ήθελα, κύριε Πρωτόπουλο, να σας ρωτήσω για ένα άλλο θέμα, για ένα θέμα το οποίο σε λίγες μέρες θα απασχολήσει πάρα πολλούς ανθρώπους ξένης καταγωγής. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για το νέο μεταναστευτικό κώδικα. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχει, έχει κατευθεί προς διαβούλευση ένα σχετικό κείμενο, θετικό φαίνεται στις γενικές γραμμές. Και μάλιστα νομίζω ότι ρυθμίζει μια σειρά θέματα θετικά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά έχει και ειδικές διατάξεις με τις οποίες προστατεύει και τα θύματα όταν υπάρχουν επιθέσεις ρατσιστικής βίας. Εγώ σε γενικές γραμμές σε καλό δρόμο το βλέπω. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό που αφορά τους νόμιμους... Ναι, αυτό που παρουσίασε η κυβέρνηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε θετική κατεύθυνση, κατά τη γνώμη μου είναι. Θα έπρεπε μήπως να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν. Μιλάω για τους ανθρώπους, τους νόμιμους μετανάστες. Στην πολιτική, εύκολο να πει κάποιος ότι αυτό έπρεπε να είχε γίνει. Όλα έπρεπε να έχουν γίνει. Ο σκοπός δεν είναι να λέμε ότι έπρεπε να έχουν γίνει, ο σκοπός θα γίνουν. Άμα γίνουν, θα μπορούμε να το αποτιμήσουμε πιο ψύχρεμα. Δηλαδή, σαν κόμμα, είστε υπέρ στο να γίνει οι νόμοι μετανάστες να δικαιωθούν. Για το κώδικα που παρουσίασε το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό που είναι και ευθύνη του κ. Γρηγοράκου, είμαστε θετικοί, είναι σε γενικές γραμμές. Να ρωτήσω, κύριε Πρωτόπουλο. Αυτή τη στιγμή ακούμε, μάλλον το ένα σκάνδαλο έρχεται μετά το άλλο. Εχθές... Ποια σκάνδαλα βλέπετε εσείς τώρα με το άλλο? Δεν είναι σκάνδαλο αυτό της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, δεν είναι σκάνδαλο. Όχι, δεν είναι σκάνδαλο, είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, δεν είναι σκάνδαλο. Ναι, αλλά μιλάμε είναι για βουλευτές. Είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Είναι σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν είναι το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Δεν... Πρέπει και εσείς στην φρασιολογία μας, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Το άλλο είναι σκάνδαλο, σύσταση... το άλλο σκάνδαλο όμως είναι ουσιαστικά η δεύτερη εγκληματική οργάνωση, αυτή του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου που καθημερινά. Αυτό αφορά η ιστορία, ως γνωρίζετε, πριν από 15 χρόνια και την οποία απεφάνθηκε η δικαιοσύνη. Δεν είναι το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Είναι ναι, μια αλλά ιστορία τώρα γίνονται γνωστά, έρχονται συνομιλίες. Για την οποία είναι μια ιστορία που σέρνεται εδώ και 4 χρόνια και η δικαιοσύνη ευτυχώς κατέληξε. Δεν καταλαβαίνω ποιο το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Ναι, ας προσέχουμε και λίγο. Έτσι, δημιουργούμε μια εικόνα, και ο κόσμος λέει τρελαίνεται. Και μετά η εικόνα αυτή δεν είναι πραγματική. Λοιπόν, είμαστε συγκεκριμένοι. Είναι άλλη ιστορία του Κατόπουλου, που είναι μια ιστορία προ 15 ετίας για την οποία απεφάνθηκε η δικαιοσύνη πολύ σκληρά. Και είναι άλλο η ιστορία της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, η οποία είναι τελείως σύγχρονη και όπου η αστυνομία έκανε πολύ καλά τη δουλειά της. Κύριε Πρωτόπαπα, ο κόσμος όμως, μπορεί το θέμα του κυρίου Τσοχατζόπουλου να έχει 15 χρόνια πριν, ο κόσμος όμως τώρα το μαθαίνει. Καλά, δεν νομίζω ότι το μαθαίνει τώρα. Αυτή η ιστορία στέλνεται 5 χρόνια. Τώρα ακούει τουλάχιστον τις συνομιλίες όμως, κύριε Πρωτόπαπα, γιατί καθόλου. Λοιπόν, αυτά είναι. Εντάξει, είμαι ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Πάντα θα γίνονται κάποιοι, θα υπάρχουν μέσα στους πολλούς, θα υπάρχουν και κάποιοι επίορκοι. Εσείς ξέρετε, ας πούμε, για παράδειγμα, στους δημοσιογράφους, στους πολιτικούς, στους τραπεζίτες, στους επαγγελματίες, στους οδούς, δεν θα υπάρχουν πάντα μέσα στους πολλούς και κάποιοι οι οποίοι είναι επίορκοι. Πάντα θα γίνεται αυτό. Ο σκοπός είναι να υπάρχουν σωστοί ελεγκτικοί μηχανισμοί, ο σκοπός είναι να τους βρίσκουν, να τους πιάνουν, να τους σταματάνε και να τους βάζουν φυλακή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό έγινε. Άρα να έχουμε εμπιστοσύνη και εμείς στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, να έχουμε και εμείς εμπιστοσύνη και να κάνουμε τη δουλειά μας και να προσέχουμε να μην ξαναγίνονται τα ίδια λάθη. Μακάρι, κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του κυρίου Πρωτόπαπα. Έλαβε θέση όσο εκείνος πίστευε ότι ήταν το σωστό στα θέματα που αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, στα θέματα τα οποία ο κόσμος δεν γνώριζε, τα οποία τα έμαθε και αποκαλύφθηκαν και όπως είπες και εσύ, Έλενα, διάφορες συνομιλίες που κακά τα ψέματα δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν. Σίγουρα αποκαλύφθηκαν. Μιλάμε για, μιλάμε για έναν υπουργό το οποίο ήταν στο Πασόκ, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να περάσουμε να τις ακούσουμε αυτές τις συνομιλίες, γιατί φαίνεται πως είναι η διάλογη φωτιά μεταξύ του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου, που έφερε στο φως πάλι για άλλη μια φορά, για τρίτη εκπομπή, η εκπομπή του Ζούγκλα, του Μάκη του Τριανταφυλλόπουλου. Στο ηχητικό αυτό ντοκουμέντο που θα ακούσετε και εσείς, φαίνεται πως οι δύο συνεργάτες συζητούν για τα υποβρύχια τα οποία φαίνεται πως θα προμηθεύονταν το δημόσιο. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο κ. Τσοχατζόπουλος, κάποια στιγμή αναφέρει πως χαρακτηρίζει μάλλον σαπάκια τα υποβρύχια.
αυτά. Έτσι, από τη μεριά του ο πρώην γραμματέας εξοπλισμών ισχυρίζει ότι τα βρετανικά υποβρύχια είναι καινούργια και αποτελούν ευκαιρία, ενώ σε κάποια στιγμή χαρακτηρίζουν επιστήθιο φίλο του Κακομοίρη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα και να δούμε και την εκπομπή, ένα απόσπασμα από την εκπομπή τη χθεσινή βραδινή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου και τη Ζούγκλα και επιστρέφουμε. Και μου είπανε, και έγινε, δεν σε καλό, γιατί οι αξιωματικοί του ναυτικού δεν ξέρουν, δεν ξέρουν τα επιτελεία. Υπάρχει, τα επιτελεία. Είναι τα τελευταία συμβατικού τύπου υποβρύχια του ναυτικού πριν το πυρηνικό. Και ξέρετε γιατί τα πουλήσανε. Γιατί αποφάσισαν να πάρουν στα πυρηνικά. Άρα καινούργια υποβρύχια, τα τελευταία τους τα πουλούσανε. Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν. Εμείς τότε είπαμε δεν είναι ευκαιρία, γιατί αν μπλέκαμε με αυτά δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε την άλλη παραγγελία. Τόσα λεφτά έχει η Ελλάδα. Να διαβάσει εδώ κακόμενο. Ωραία, εντάξει, ωραία, δώσε. Σου λέω λοιπόν το εξής, γιατί δεν μπορεί και να μην τα καταλάβεις αν τα διαβάσεις. Σου λέω λοιπόν το εξής, σου φέρνουν λοιπόν την εισήγηση, περνάει από τη ΓΔΕ να πάνε να τα δούνε μαζί με όλα τα άλλα. Ο Ρογκάκος σχολιάζει ότι αυτή είναι αρμοδιότητα της ΓΔΕ και πρέπει να εμπλακούμε εμείς. Συμφωνείς εσύ και λες να πάνε εκπρόσωποι της ΔΕΕ, ναι, Ρογκάκου τα λέω τώρα. Ναι. Λοιπόν, και τα δύο θέματα να ξεχωριστούν. Μες. Δηλαδή είναι δύο προγράμματα, γιατί υποτίθεται το σωστό ποιο ήταν. Να πάρεις αμέσως τα τέσσερα, που σημαίνει αυτομάτως αλλάζεις τη δυνατότητα που έχεις ως υπεροχή και μετά με την ησυχία σου με 6-7-8 χρόνια που είδες πόσα χρόνια πήγε από το 2000, είμαστε τώρα ήδη στο 12ο χρόνο, να κάνεις τα καινούργια, τα τρομακτικά. Όχι ή το ένα ή το άλλο. Το ναυτικό λοιπόν σου λέει, εσύ λοιπόν σωστά τότε τους λες να χωρίσουν. Αυτή την απόφασή σου την αποκλείει η εφημερίδα. Ενώ έχει, από ό,τι φαίνεται από τα χαρτιά που είδα μέσα, έχει το εισηγητικό. Γιατί είναι μέσα στη υπογραφή κλπ. Λοιπόν, έρχεται μετά το ναυτικό και σου κάνει μια εισήγηση ότι αυτά τα τέσσερα, αφού τα έχει αξιολογήσει και κάνει μια τεράστια έκθεση, τα λέει ότι είναι πολύ καλά και έτσι αλλιώς κλπ. Ότι να τα βάλουμε. Έχει μέσα και τα μειονεκτήματα του κομμουνιστά. Μειονεκτήματα, όλα έχουν έτσι, όλα έχουν. Να τα συναξιολογήσουμε με τα νέα υποβρύχια. Ακούστε, ο Μπίνα. Λοιπόν, έρχεται ο φάκελος σε μένα και κάνω εγώ ένα σχόλιο δυο σελίδες. Ότι αυτό είναι μοναδική ευκαιρία να παθούν αμέσως και ανεξάρτητα, με βάση την απόφαση του Πυρογκάκου. Και ανεξάρτητα από αυτό, να πάμε μετά με τα νέα υποβρύχια. Πολύ σωστή συνολική απόφαση. Το ΦΕΕ αυτό δεν ξαναγυρνάει στη ΓΔΕ. Αυτοί λοιπόν φοβούμενοι ότι αν πάρουμε τα 4 μετά τα Α, Β, Γ, αυτή η πίστα, δεν θα τα πάρουμε. Τι κάνουνε, τους τα έχω μέσα εδώ. Ναι. Βγάζουν τις ανελαστικές απαιτήσεις και βάζουν πρώτη απαίτηση ανελαστική να έχει ένα αερόδια πρόοδο, AIP. Ναι. Στην αξιολόγηση που κάνανε, αυτά τα υποβρύχια δεν έχουν AIP. Άρα τα σφάξανε. Ακούς, αυτό και βάζουν το θέμα στο ΑΝΣ για να αποφασίσει. Ακούς, και αποφασίζουν και αναβάλουν την απόφαση. Έκτοτε το θάψανε το θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνανε. Ένα θέμα που έπρεπε να είχε αποφασιστεί και εσύ σωστά το πήγες να τρέχει παράλληλα, βγάλανε, το εντάξανε μέσα στα υποβρύχια τα καινούρια, ενώ εσύ είχες πει να το ξεχωρίσουνε, έτσι. Βάλανε ελαστικά το AIP και κάτι άλλο και αυτομάτως δεν μπορούσε να πει τίποτα, γιατί με το που βάζουν ανελαστικό το AIP είναι έξω τα πόλτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εγώ τα έχω παρουσιάσει αυτά και το χαρτί που σου έχω εδώ, το σημείωμα, είναι από το σημείωμά μου στον εισαγγελέα. Έχω ένα σημείωμα εδώ. Αυτά τα έχεις πει στον εισαγγελέα, δηλαδή. Βέβαια, τα έχω καταθέσει. Έχω εδώ. Μπορείς να το βρω. Κάτι γιατί σου δώσω το ένα που έχει την άσχετη. Λοιπόν, εδώ σου έχω τυπώσει το κεφάλαιο για αυτό το θέμα από τον εισαγγελέα. Αυτά που έχω πει στον εισαγγελέα. Αυτά που έχω πει στον εισαγγελέα. Λοιπόν, και που είναι μέσα καταπέλτες. Ωραία. Αυτά ανησυχήσανε. Εδώ είναι τα ΦΕΕ που σου κάνουν του ναυτικού που τα βρήκα. Ναι. Ορισμένα, το κρίσιμο που είναι το σχόλιο μου, το είχαν εξαφανίσει, δεν το στείλανε ποτέ. Και στο τέλος είναι και η απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου. Ναι. Έτσι. Αυτά εδώ είναι. Περίμενε. Να το δούμε. Ορίστε, ας το βάλω εδώ. Διάβασέ τα να δεις. Λοιπόν,
Τι κατάλαβα λοιπόν εγώ από αυτήν την ιστορία. Ναι. Αυτό το δημοσίευμα έχει δύο στόχους. Έτσι. Ο ένας στόχος είναι εν όψη των μετά το χτύπημα που υπέστησες εσύ τώρα. Το τελευταίο. Ναι, ναι. Και... αμέσως μετά βγήκε. Ναι, και η... όπως και άλλα χτυπήματα που γίνονται τελευταία και... και η υπόθεση ξανά φεσκαρίστηκε ενιακά. Ναι. Έτσι είναι ο πολυμάχης που σειρέει τις πλατείες και θέλει να σκοτώσει κόσμο για πολυμάχης που... άστα αυτό είναι. Λοιπόν, α, είναι. Λοιπόν. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως και τι θέλουν. Λοιπόν, έχει δύο στόχους. Είναι αυτή η ανησυχία ότι μετά την κατάθεση δικιά μου και στη Βουλή, ακούς, στη Βουλή βγαίνει ολοκάθαρα από μέσα ότι η απόφαση για τα νέα υποβρύχια και το που πήγαμε είναι αποκλειστικά θέμα του ναυτικού. Ναι. Έτσι θα κάνεις φωτογραφές, όχι. Η απόφαση, η απόρριψη αυτών είναι αποκλειστικά θέμα του ναυτικού και όλη η διαδικασία που περιγράφουμε στο τόπο θα πετάξει από πόξη. Άρα λοιπόν, αυτοί ανησυχήσαν ότι ενώ, ενώ είχαν τακτοποιήσει την υπόθεση και δεν καλέσανε κανένα, ναι, και δεν υπάρχει ναυτικό, υπάρχει εσύ και άλλοι 29 που κανείς δεν είναι το ναυτικό, κανείς. Ούτε από την Επιτροπή διαπραγματεύσεων που έκανε και τις συμβάσεις, που έκανε και τις διαπραγματεύσεις, τα πάντα, κανείς. Τα κατάφερε και ο ΒΒ τα έσκησε. Και ξέρεις το λόγο. Έτσι. Αυτοί λοιπόν που φοβηθήκανε ότι το ειδικό το δικό μου θα επαναφέρει και τάκ. Γιατί οι εισαγγελίες διαβάζουν δυστυχώ δημοσίευμα. Είναι σαφώς. Σκόπιμο να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη. Και το δεύτερο, η δεύτερη σκοπιμότητα είναι, βάζουν εμένα σφήνα μέσα. Ναι. Κατάλαβες. Για να δημιουργήσουν. Το έχουν ξανακάνει, αν θυμάσαι παλιά. Ναι, ναι, ναι. Να δημιουργήσουν ότι υπάρχει. Διαφωνία. Ότι... αντιδικία. Ότι εγώ μπορεί και να σε δώσω. Μάλιστα, αυτό. Θα θυμάσαι καθημερινή. Αυτή είναι η ιστορία. Βεβαίως. Αλλά πίσω από αυτό είναι, είναι αυταίοι. Διάβασέ τα, με την ησυχία σου. Διάβασέ τα και άμα είσαι πολύ να σου τα εξηγήσω. Πώς υπόθεση, η ιστορία και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι λες σαπάκια. Ναι, σαπάκια βεβαίως, γιατί ήταν σαπάκια τότε. Τα είχαμε την άποψη, αυτή την είχαμε. Και λέγαμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τα εγγλέζικα, σου το πήγα και τα είδα εγώ τότε. Ξήσου μαζί μου. Δεν ήσαν μαζί μου τότε. Κάποιος. Ήταν μαζί μου κάποιος, από το Υπουργείο. Όχι, δεν πήγα για τα υποβρύχια. Είχα πάει επίσκεψη επίσημη στην Μεγάλη Βρετανία. Για να καταλάβω, δεν κατάλαβα. Γιατί τι είναι αυτά. Σου δίνουν τα στοιχεία, δεν κατάλαβα. Τι μου λες τώρα. Οι άνθρωποι μου το εξήγησαν πάρα πολύ καλά. Έλα ρε, είχα το χάουν, είχα το φίλο μου το χάουν, το γραμματέα του ΝΑΤΟ, ένα λεπτό. Και μου είπε ο άνθρωπος, άστα μην τα λες. Καταλάβεις και ποια είναι πραγματικότητα. Μην τα λες. Εγώ τα χειρίστηκα τα θέματα, τα χειρίστηκε και εσύ, ένα λεπτό. Λοιπόν, άσε το ναυτικό, ρε, χέσαι το ναυτικό τι λέει. Εγώ τι λέω. Επέρα όταν μίλησα με τους ανθρώπους, μου λέει ο άνθρωπος, κοίταξε, ξέρω, αυτά είναι υποβρύχια μεγάλα. Είναι ανοιχτή στις θαλάσσεις. Δεν είναι για την περίχημη ή τη δική σας του Αιγαίου. Όμως έχεις το πλεονέκτημα ότι μπορεί να τα έχεις αμέσως. Δηλαδή σε δύο χρόνια μέσα μου λέει. Λίγο είναι αυτό. Σε δύο χρόνια μου λέει να τα βάλεις να λειτουργήσουν. Σε δύο χρόνια αμέσως. Όχι, όχι, δεν είναι αμέσως. Ήθελε προεργασία, ήθελε εκπαίδευση, να φτιάξει κατάλληλα. Τέλος πάντων. Και ήθελε και άλλα πράγματα μέσα από ό,τι θυμάμαι που μου λέει. Αλλά τα έλεγε θετικά ο άνθρωπος. Και μου λέει πρόσεξε, λάβετε τα σοβαρά υπόψη. Ξέρω μου λέει, εσείς ενδιαφέρει τον πολεμικό. Α, ήξερε τον πολεμικό τυπικό της Ελλάδος, ήθελε τα γερμανικά υποβρύχια. Γιατί έχει παράδοση και τα λοιπά. Όμως βάλτους δεν έρχεται σε αντίθεση, μου είπε τότε, το ένα μετάλλο. Σοβαρός ο άνθρωπος. Και αποφάσισε να πάει και τα δυο. Ναι, βέβαια. Εγώ λοιπόν είπα παράλληλα να τα διαρρεύσουν. Λογικά. Τώρα, από εκεί και πέρα τι έγινε. Εσύ λες εξαφανίστηκε, το εξαφάνισαν δηλαδή. Δεν το ξέρω. Βεβαίως το εξαφάνισαν. Μα υπάρχει απόφαση που το αγνόησαν, διότι δεν ικανοποιεί τους όρους. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Όχι. Υπάρχει απόφαση που λέει αναβάλλεται η απόφαση. Α, η απόφαση, δηλαδή υπάρχει. Τότε που ζητήσανε τους απαραίτητους, πώς τα είπες, όρους για τα γερμανικά, να έχει το ένα, να έχει το άλλο κτλ. Με βάση αυτό απέκλεισαν μια σειρά υποβρύχια. Χωρίς να το αποφασίσουν. Παρακολουθήσαμε και το απόσπασμα από τις συνομιλίες μεταξύ του Άκη Τσοχατζόπουλου και του Γιάννη Σμπόκου, όπου είναι ένα μέρος από τις συνομιλίες, όπως έχουμε πει, των 2,5 και πλέον ωρών, που έπειτα από την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα βγαίνουν στο φως μέσα από την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Τόσο όμως μεταξύ, εννοώ ότι μεταξύ και του Άκη και του Σμπόκου, φαίνεται πως μοίρασαν αρκετά χρήματα τριγύρω τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ασυλία. Και κατά τα άλλα, δεν μιλάμε για σκάνδαλο και μιλάμε για κάτι που ο κόσμος το γνωρίζει εδώ και 15 χρόνια.
Πάντως, να σου πω, Έλενα, ότι αναφέρονται συγκεκριμένα σε επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, αλλά και σε ισχυρά πολιτικά πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος. Διάλογοι, φρασεολογία, μεθοδεύσεις, αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο που δύσκολα μπορεί να αφήσει την παραμικρή αμφιβολία για το παραμάγαζο που επί χρόνια λοιπόν είχε στηθεί μέσα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, το οποίο τελικά αποδείχθηκε κάτι περισσότερο από χρυσορυχείο. Αποδείχθηκε λοιπόν. Αποδείχθηκε τώρα. Ακούσαμε και τις συνομιλίες. Ακούσαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες συνομιλίες. Λοιπόν, να περάσουμε. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε σε αυτό το τομέα. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν έχουν βγει όλα τα αποσπάσματα από τις συνομιλίες. Σε κάθε εκπομπή και στον Κίτρινο Τύπο και στη Ζούγκλα θα ακούμε και τα υπόλοιπα αποσπάσματα που, όπως είπαμε, από αυτό το υλικό των 2,5 και πλέον ωρών. Που εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος θα έχει τη δική του την άποψη έπειτα από αυτά που θα ακούσει. Και από αυτά που έχει ακούσει, και από αυτά που ήδη έχει ακούσει, σωστά. Λοιπόν, να περάσουμε όμως ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλλού. Καλημέρα, επιστρέψαμε πραγματικά πολύ σύντομα από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και όπως βλέπετε δίπλα μου έχω την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα. Ήρθε η ώρα να δούμε λίγο πρεμιέρες από θέατρα. Είδα, έχεις εδώ φάρσες, ευχάριστα πράγματα δηλαδή. Ναι, λίγο πιο ευχάριστα από αυτά που... Που άκουσες και εσύ τόση ώρα, φαντάζομαι. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως το πρώτο σου θέμα, το οποίο φαίνεται πως είναι η πρεμιέρα ενός πολύ ωραίου. Είναι κωμωδία. Είναι αστυνομικό θρίλερ. Ναι, και μαύρη κωμωδία δεν ήταν. Όχι. Θα σου πω. Λοιπόν, βασικά η πρεμιέρα έχει γίνει ήδη, Έλενα, στις 11 Οκτωβρίου. Και πρόκειται για το θεατρικό έργο «Μάντεψε ποιος θα πεθάνει απόψε». Όχι απόψε, μια «Μάντεψε ποιος θα πεθάνει». Αποτελεί λοιπόν διασκευή αστυνομικού θρίλερ του Ρομπέρ Τομά, και την πρεμιέρα του έκανε στις 11 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Τη σκηνοθεσία έχουν αναλάβει ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας, ενώ τους ρόλους ερμηνεύουν η Δανδουλάκη, ο Αντωνόπουλος, ο Χαλκιάς, η Τζόι Σεβίδη, η Κρήτα και ο Καναράκης. Το έργο διαδραματίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 50, σε ένα ορεινό θέρετρο στη Γαλλία. Η Κατρίν Κάτια Δανδουλάκη δηλώνει στην αστυνομία την εξαφάνιση του άντρα της. Μετά από 3 μέρες απουσίας του συζύγου, έρχεται στο σπίτι της ο αστυνομικός επιθεωρητής Τάσος Χαλκιάς να της ανακοινώσει ότι οι έρευνες απέβησαν άκαρπες. Και τότε ξαφνικά στο σπίτι έρχεται ο εξαφανισμένος σύζυγος Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, αλλά η Κατρίν δεν τον αναγνωρίζει. Της είναι τελείως άγνωστος. Αντίθετα, ο σύζυγος
σοκάρεται από την αντίδραση και φωνάζει την ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Ελένη Κρήτα, η οποία τον αναγνωρίζει. Ο Γρίφος λοιπόν περιπλέκεται διαρκώς όταν εμφανίζεται ένας κεντρικός πελάτης του συζύγου Παντελής Καναράκης και μια ιδιόρυθμη Ρουμάνα νοσοκόμα, Τζόι Σεβίδη. Σε ένα αστυνομικό λοιπόν μυστήριο που δεν ξεδιαλύνεται παρά μόνο στο τέλος. Νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ καλή ηθοποιός του και η Κάτια Δανδουλάκη και ο Τάσος και η Τζόι Σεβίδη. Πραγματικά ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Ναι, και πιστεύω ότι άμα πάμε να το δούμε. Και αυτό. Και αυτό, ναι. Ότι θα είμαστε εκεί πέρα και θα το παρακολουθούμε με πολύ προσοχή. Θα πάμε να το δούμε και αυτό. Αφού έχουμε φτιάξει και την ατζέντα με το πού θα πάμε αυτή την εβδομάδα. Και έχουμε κανονίσει πολλά για την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε όμως στην εικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας στο Μουσείο Μπενάκη του Γιάννη Τσαρούχη. Η συλλογή λοιπόν του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη παρουσιάζει στο Μουσείο Μπενάκη της Πειραιώς μια νέα θεματική έκθεση που θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις. Το αφιέρωμα Γιάννης Τσαρούχης, εικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας, μας προσκαλεί στον κόσμο του ζωγράφου της γενιάς του 30, πριν χρόνια δηλαδή, σε μια χρονολογική περιδιάβαση από την παιδική του ηλικία στον Πειραιά μέχρι και τα χρόνια της Κηφισιάς. Στόχος είναι να αφουγκραστούμε την εποχή του, τα ακούσματα, τις συναναστροφές και τους δασκάλους του σε μια συνάντηση με μορφές όπως ο Κόντογλου, ο Παρθένης, ο Πικιώτης, Χατζημιχάλη, Εύα Πάλμερ Σικελανιού και πολλοί άλλοι. Η περιήγηση θα συμπληρώνεται με φωτογραφίες, κείμενα και συνεντεύξεις του, καθώς και με υλικό από το ντοκιματέρ του Βερνίκου «Σπουδή για ένα πορτρέτο». Και να πούμε ότι θα είναι μέχρι τις 27 Εβδόμου 2014. Ωραία, λοιπόν. Καλά. Πούμε κάτι. Το είδες. Το είδα. Θα το δούμε λοιπόν και εδώ μαζί. Και εμείς μαζί, όντως. Είναι πραγματικά το χειρότερο. Το χειρότερο, ναι. Το χειρότερο ξεπαρκάρισμα που έγινε ποτέ, το οποίο διήρκησε πάρα πολύ. Ένα απλό ξεπαρκάρισμα προσπαθεί να κάνει λοιπόν η λόγω Βρετανίδα. Το οποίο το καθιστά πάρα πολύ δύσκολο να πούμε. Και νομίζω κάνει και πάρα πολύ ώρα. Πρέπει να είναι... Πάρα πολύ ώρα, γύρω στα 5 λεπτά, 10. Σκέψου, θες 10 λεπτά ξεπαρκάρεις. Φαντάσου πόση ώρα ήθελε για να παρκάρει. Άστο, ξέρω εγώ. Άλλα 10 λεπτά. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν και το βίντεο, όπου η Βρετανίδα οδηγός παλεύει επί αρκετά λεπτά με αγωνιώδεις, εξωπραγματικές και εντελώς αχρίαστες μανούβρες, να ξεπαρκάρει κάτι που με τα πολλά επιτυγχάνει. Εδώ βέβαια δεν είναι ακόμα, σε λίγο θα το δούμε. Πάντως εν τέλει τα καταφέρνει, χωρίς όμως θύματα, δηλαδή χωρίς κανένα άλλο παρκαρισμένο αμάξι στραπατσαρισμένο. Και να πούμε κάποια σχόλια που έκαναν κάποιοι κάτω από το YouTube. Είναι λοιπόν σαν να θέλει, λέει, να βγει από ένα σπίτι και αντί να χρησιμοποιήσει την πόρτα να προσπαθεί να βγει από το φεγγίτι, τόσο χαζή είναι, σχολιάζει ένας χρήστης στο YouTube. Ένας άλλος λοιπόν λέει να παραδώσει την άδεια οδήγησης αμέσως. Μα νομίζω ότι τα σχόλια στο YouTube είναι τα πιο κορυφαία των χρήστων από κάτω. Και κάνανε πάρα πολλά σχόλια και είχε και πάρα πολλά views το συγκεκριμένο βίντεο που προσπαθεί επί ώρα να ξεπαρκάρει. Και από αυτό το χώρο κιόλας, έτσι. Κοίτα εδώ, δηλαδή. Κάνει μπροστά, κάνει πίσω. Προσπαθεί μία ώρα να ξεπαρκάρει. Πού ήθελε να πάει? Φαντάζομαι αριστερά, όπως το βλέπουμε. Δεν ξέρω, πάντως κάνει πάρα πολύ ώρα και νομίζω ότι είναι και κουραστικό. Χτύπησε κανένα? Όχι. Παραλίγο. Παρατρίχα δεν χτύπησε το αυτοκίνητο, παρατρίχα όμως. Παρατρίχα και κοίτα τώρα εδώ πέρα πάλι πάει να ξαναχτυπήσει. Κοίτα εδώ τι κάνει, δηλαδή ολόκληρη μανούβρα για το τίποτα. Το ξεπαρκάρισμα είναι τόσο απλό, δηλαδή δεν ήθελε... Το συγκεκριμένο ξεπαρκάρισμα ήταν απλό. Ήταν κάποια... πάρα πολύ απλό, είναι... κάποια δεν είναι. Κάποιες φορές πραγματικά δυσκολευόμαστε και εμείς, γιατί είναι τόσο στενά, αλλά αυτό είναι εύκολο. Ναι, πανεύκολο, δηλαδή... Αν έχουμε και ήχο στο βίντεο, ας το ακούσουμε να δούμε και τον ήχο, μπορεί να ακούσουμε και κανέναν από μέσα να τη βρίζει κιόλα. We'll be right back.
τα κατάφερε εν τέλει να ξεπαρκάρει. Μπράβο. Μετά από αρκετή προσπάθεια και κόπο. Πάμε στις 6 πιο περίεργες φυλακές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, που κάποιοι κρατούμενοι λέει μπορεί να μαγειρεύουν μόνοι τους, να δουλεύουν σε φάρμα, να πληρώνουν ενίκιο για το κελί τους, να χορεύουν Michael Jackson. Η πιο γνωστή από τις παράξενες φυλακές είναι αυτή στη Σεμπού των Φιλιππίνων. Χάρη στο βίντεο που κυκλοφόρησε και το 2007, με περισσότερους από 1.500 κρατουμένους να χορεύουν στους ρυθμούς του thriller Michael Jackson, 3 χρόνια αργότερα ο χορογράφος του θρύλου, της pop, καθώς και 2 από τους καλύτερες χορευτές τους, πήγαν στη φυλακή για να τους μάθουν τη χορογραφία This Is It. Εδώ βλέπουμε τις φυλακές του Μπαστόι της Νορβηγίας, που θυμίζουν περισσότερο τουριστικό θέρετρο, όπως βλέπουμε, καθώς δεν έχουν κάγκελα και τα κελιά μοιάζουν με άνετα δωμάτια των οποίων τα κλειδιά έχουν οι ίδιοι κρατουμένοι. Είναι η τουριστική εκδοχή του Αλκατράζ, περιγράφει ένας ρεπόρτερ του CNN. Και κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, οι κρατουμένοι μαθαίνουν να κάνουν οικοδομικές και αγροτικές εργασίες, καθώς μέσα στη φυλακή υπάρχει και μια μεγάλη φάρμα. Στην Φορτέτσα Μεντιτσέα, στην Τοσκάνη, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, λοιπόν, κρατούνται εκεί 150 άτομα και φημίζεται για το εστιατόριό της. Μια ομάδα κατάδικων μαγειρεύει ιταλικά πιάτα για τους πελάτες, οι οποίοι πρώτα έχουν περάσει από αυστηρούς ελέγχους. Ο κόσμος απολαμβάνει το γεύμα του υπό τους ήχους του πιάνου, που παίζει ένας άλλος κρατούμενος. Περισσότεροι από 200 είναι κρατούμενοι στη φυλακή Justizentrum Leoben της Αυστρίας, που βλέπουμε και την εικόνα της φυλακής αυτής, που χαρακτηρίζεται ως φυλακή 5 αστέρων. Σχεδιάστηκε από την αρχιτέκτονα Γιώσεφ Χόνεση το 2004 και εξωτερικά θυμίζει κολέγιο. Νομίζω το βλέπουμε κιόλας. Είναι ιδιαίτερη φυλακή. Οι κρατούμενοι είναι επίσης ελεύθεροι να πηγαίνουν σε άλλα κελιά και να κινούνται σε εξωτερικούς χώρους. Έξω λοιπόν από τη Λαπλάς της Βολίβιας, η Σαν Πέδρο είναι η πιο γνωστή φυλακή της Λατινικής Αμερικής. Οι κρατούμενοι πρέπει να πληρώσουν για τα κελιά τους 1.000 με 1.500 δολάρια για όλη την ποινή τους και δουλεύουν στην αγορά της φυλακής, γυαλίζουν παπούτσια ή κουρεύουν για να βγάλουν τα λεφτά του ενοικίου για το κελί τους. Ωραία, λοιπόν, είδαμε και τις φυλακές, τις πιο περίεργες φυλακές του κόσμου. Πραγματικά δεν μοιάζουν σε τίποτα με φυλακές. Τουλάχιστον με τα καταστήματα κράτης που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Άμα είναι να είναι έτσι φυλακές, να πάμε και. Φαντάζομαι πως είναι τα ξενοδοχεία. Πάμε όμως σε μια φάρσα, Έλληνα, με ένα άγαλμα. Ένας λοιπόν έκανε ότι είναι άγαλμα και τρόμαζε όσους. Μ' αρέσει τους τριγύρω. Αυτή τη φάρση που έχεις. Ναι. Και νομίζω ότι βέβαια η πιο πετυχημένη που συμφώνησε εδώ και η υπόλοιπη ομάδα ήταν αυτή με το ATM. Ναι. Ήταν πραγματικά νομίζω η καλύτερη, αλλά ας δούμε και αυτήν τη φάρσα. Πάμε λοιπόν να τη δούμε. Thank you.
Ωραία λοιπόν και αυτή η φάρσα, Έλενα. Τρομάξαν αρκετά οι τριγύρω, αλλά εντάξει. Είναι σαν αυτά που είναι εδώ στο κέντρο, που είναι σαν το Charlie Chaplin. Βέβαια, ναι, αλλά αυτός το έκανε αυτό το πράγμα για να τρομάζει τους υπόλοιπους. Εντάξει, ήταν γελίο. Λέω αστείο. Εντάξει. Να σκέψουν να κάτσει κάπου ήρεμη και να σου εμφανιστεί αυτό ξαφνικά. Να νομίζει ότι είναι άγαλμα και να σου κάνει έτσι. Τέλος πάντων, θες να μάθεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Virtual games διαβάζω και σεξουαλικότητα των γυναικών. Ναι, τα virtual games επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα των γυναικών. Νέα μελέτη. Διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έδειξε πως οι γυναίκες οι οποίες υποδίονται σεξι χαρακτήρες όπως Lara Croft στο Tomb Raider είναι πιο πιθανό να αντικειμενοποιήσουν σεξουαλικά τον εαυτό τους και στην αληθινή του ζωή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως οι γυναίκες αυτές τι κάνουν, είναι πιο πιθανό να δηλώσουν ότι αποδέχονται το μύθο του βιασμού, που θέλει δηλαδή τη γυναίκα συνυπεύθυνη στο βιασμό. Τραγικό. Η σεξουαλική αντικειμενοποίηση είναι η αντιμετώπιση ενός ανθρώπου ως αντικειμένου για τη σεξουαλική απόλαυση των άλλων. Όταν αντικειμενοποιείται κάποιος, πάβουν να έχουν σημασία οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι ανάγκες, καθώς και το αντικείμενο είναι παθητικό και πάντα διαθέσιμο. Επιπλέον, η σεξουαλική αντικειμενοποίηση πιστεύεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στο βιασμό. Η έρευνα αυτή του Στάνφορντ, που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο εικονικής ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, βασίζεται στο επωνομαζόμενο φαινόμενο της πρωτέας, κατά το οποίο η συμπεριφορά ενός ανθρώπου συμμορφώνεται με την ψηφιακή ταυτότητά του. Σύμφωνα με τους ερευνητές, για παράδειγμα, όταν κάποιος υποδίεται έναν ψηφιακό χαρακτήρα, που είναι πιο ψηλός από τον ίδιο, ή ο παίκτης είναι πιθανότερο να δρά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην αληθινή του ζωή. Και αν κάποιος υποδίεται ένα χαρακτήρα που γυμνάζεται πολύ, για παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να αρχίζει να γυμνάζεται και αυτός. Με άλλα λόγια, όταν υποδιόμαστε έναν χαρακτήρα σε έναν εικονικό κόσμο, μπορεί να αλλάξουν οι συμπεριφορές και οι αντιλήψεις μας, κάτι που είναι ιδιαιτέρως πιθανόν όταν ο εικονικός χαρακτήρας μας μοιάζει. Στόχος της μελέτης ήταν να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο αλλάζουν οι αντιλήψεις των γυναικών όταν υποδέονται έναν σεξι χαρακτήρα στα βιντεοπαιχνίδια. Όσες από τις συμμετέχουσες υποδίονταν την σεξι πρωταγωνίστρια που τους έμοιαζε, είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να περιστρέφουν τη συζήτηση γύρω από το σώμα, τα μαλλιά, τα ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι αντικειμενοποιούσαν τον εαυτό τους. Όταν λοιπόν τελείωνε το παιχνίδι, οι εθελόντριες συμπλήρωναν ειδικά ερωτηματολόγια στα οποία κλήθηκαν να πούν πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με ορισμένες προτάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και ο μύθος του βιασμού. Οι γυναίκες που είχαν υποδηθεί τον σεξι εαυτό τους είχαν περισσότερες πιθανότητες να απαντήσουν ότι ναι, συμφωνώ ή συμφωνώ απολύτως στη συγκεκριμένη πρόταση, σε σύγκριση με όσες είχαν υποδηθεί τις συντηρητικά αντιμένες πρωταγωνίστριες, οι οποίες δεν τους έμοιαζαν. Δηλαδή, στην πρόταση το αν συμφωνούν σχετικά με το βιασμό, ότι είναι και η γυναίκα συνυπεύθυνη σε αυτό. Συμφωνούσαν όσες υποδιόταν το σεξι χαρακτήρα. Υπολογίζεται μάλιστα ότι το 46% των ανθρώπων που ασχολούνται με βιντεοπαιχνίδια είναι γυναίκες και μία στις τρεις από αυτές να έχουν ηλικία από 8 έως 18 ετών. Τα νέα ευρήματα, λένε οι ερευνητές, είναι αρκετά ανησυχητικά, διότι φαίνεται ότι τα παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας μπορεί να επηρεάσουν πολύ βαθιά τους παίκτες. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Όταν δηλαδή να υποδιόμαστε κάποιον, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα. Να ακούσουμε για τη συμβολή μας. Της ημέρας. Ναι, ήρθε η ώρα. Είχαμε... Φυκαίρονται όλοι εδώ πέρα όταν έρχεται η ώρα, πάντως έχω να σας πω για τη συμβολή της ημέρας. Και τόσες μέρες που δεν την είπαμε. Στενοχωρήθηκα κι εγώ. Και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, ποια είναι η συμβολή που είναι και για την ημέρα, αλλά φαντάζομαι και για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για πάντα. Και για πάντα, ναι, εννοείται. Ο συγγραφέας του βιβλίου «Μη βασανίζεστε για μικροπράγματα» λέει πως φορτώνουμε συνεχώς το καλάθι της ζωής μας με υποχρεώσεις και προτεραιότητες, ελπίζοντας πως μόλις τελειώσουμε με αυτά θα χαλαρώσουμε. Αλλά δεν είναι έτσι, το καλάθι δεν αδειάζει ποτέ, γιατί έτσι λειτουργούμε και ως άνθρωποι, οπότε προς τι το άγχος.
Τα πάντα λοιπόν μπορούν να περιμένουν. Δραπετεύστε λοιπόν με ανάλαφρες στιγμές από το παρόν και το παρελθόν, τουλάχιστον μια φορά την ημέρα, και χαλαρώστε με οτιδήποτε. Από το χαρούμενο όνειρο που είδατε προχθές, για παράδειγμα, μέχρι και τα μάτια του γοητευτικού συναδέλφου, και γενικότερα τις εχρυσές αμμουδιές το καλοκαίρι, το σκύλο, το κοπλιμέντο που θα ακούσουμε, όλα. Οπότε ουσιαστικά το θέμα είναι η θετική σκέψη, όπως έχουμε πει. Η θετική σκέψη που αναλύαμε και χθες και προχθές. Χθες, λοιπόν, έτσι, ουσιαστικά αυτό είναι το βασικό. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Όπως είπαμε, είναι Παρασκευή. Ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο και εσείς και εμείς θα ξεκουραστούμε, θα γεμίσουμε και πάλι τις μπαταρίες μας για να είμαστε και πάλι από Δευτέρα εδώ, πιστές στο ραντεβού μας στις 9 η ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Μπετινάκη, ένας τρελός κόσμος, με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από εμάς, από εμένα την Έλενα, τη Θεοδόρου, από την Κυριακή Τσανικίδη και από την Νικολέτα Τσίκου, αλλά και από όλη την ομάδα εδώ που είναι μαζί μας, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τα λέμε και πάλι από Δευτέρα. Γεια σας!